Γεια σου το Ξώτη, καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus. Την πρόβλεψη που σε προτρέπει να ορίσεις εσύ την ενέργεια και το μέλλον σου. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο κάνε like και subscribe. Ας ξεκινήσουμε λίγο το Ξώτη μου να δούμε πως είναι η παροντική σου ενέργεια. Έχω ρίξει 3 καρτούλες και μας δείχνουν ότι είσαι πάρα πολύ μαχητική, μαχητικός, πολύ δυναμική, δυναμικός και θέλεις πάση θυσία να πετύχεις τα όνειρά σου. Σε πετυχαίνω σε μια περίοδο πραγματικά λαμπερή για σένα. Βεβαίως υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις, δυσκολίες, άνθρωποι που σου πάνε κόντρα. Όμως εσύ βλέπω ότι είσαι σε μια κατάσταση που υπάρχει μέσα σου και η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά ότι θα πετύχεις. Βλέπω ότι μάχεσαι ενάντια σε θεούς και δαίμονες, αλλά δεν χαλάει ούτε η μπούκλα, δηλαδή κυριολεκτικά μια θεά και ένας θεός. Μου έχεις ανεβάσει πάρα πολύ συχνότητα, υπάρχει μεγάλη δημιουργικότητα και έμπνευση στις κινήσεις σου. Άρα λοιπόν βλέπω ότι ακόμα και τα προβληματάκια που μπορεί να προκύπτουν, κάπως εσύ τα διαχειρίζεσαι με μια έτσι φαντασία. Γενικότερα είναι μια μαγική από ό,τι φαίνεται περίοδος για σένα και κοιτάς και εσύ να τη βλέπεις όσο πιο μαγικά γίνεται. Θέλεις να πετύχεις, υπάρχει στόχος, υπάρχει όραμα και παράλληλα υπάρχει και όρεξη και κίνητρο και μαχητικότητα. Η ενέργειά σου τώρα στο παρόν περιέχει και 2 εφτάρια, το 7 of Wands που έχεις βγάλει και το Chariot, πράγμα που μου δείχνει ξεκάθαρα ότι είσαι κανονικά βασίλισσάρα και βασιλιάς. Έχεις απλώσει και όλα στο χάρτη, έχεις και μία στρατηγική και ξέρεις ακριβώς πού πάνε τα άρματα. Βεβαίως είναι μια περίοδος επίσης επιλογών για εσένα, γιατί όποτε θέλουμε να τραβήξουμε μπροστά, έχουμε να επιλέξουμε και ποιο μονοπάτι θα πάρουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, σε βλέπω ότι είσαι στη τσίτα, αλλά είναι μια πολύ δημιουργική τσίτα. Και παράλληλα βλέπω ότι πολλοί από εσάς ασχολείστε και παράλληλα με τον εαυτό σας, με την έννοια την ομορφιά σας. Μπορεί να έχετε ξεκινήσει γυμναστηριάκια, μπορεί να έχετε ξεκινήσει διαιτούλες, μπορεί να μου βάψατε το μαλάκι και γενικότερα έχεις αρχίσει να κοιτάς και την εξωτερική εμφάνιση και τον εσωτερικό σου κόσμο και προσπαθείς να τα, οδηγήσεις τέλος πάντων παράλληλα προς την επιτυχία. Έχεις καβαλήσει το μονόκερο και πας μπροστά, ξεκάθαρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενέργειά σου στο παρόν σου, αγαπητό μου το Ξωτάκι, και μάλιστα η πλάκα είναι ότι το 7 of Wands που έχεις βγάλει, το έχεις βγάλει και στην ενέργεια για το μήνα Ιούνιο. Οπότε σίγουρα αυτό είναι μια ενεργιούλα που υπάρχει. Σίγουρα λοιπόν έρχεσαι αντιμέτωπη ή αντιμέτωπος με πρέπει, με επιθυμίες, με ανθρώπους, αλλά από ό,τι φαίνεται είσαι και πανέτοιμη ή πανέτοιμος να τους αλλάξεις τα φώτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την πρόβλεψή σου για τον μήνα Ιούνιο, ξεκινώντας από το πρώτο δεκαήμερο για τον Ιούνιο, από 1η λοιπόν ως 10 Ιουνίου. Να θυμάστε παιδιά ότι γενικά η ενέργεια και ο χρόνος είναι 2 έννοιες που είναι λίγο έτσι μεταξύ τους, επειδή είναι και 2 πολύ ρευστές, δεν συνάδουν και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων μια χοντρική πρόβλεψη σίγουρα θα υπάρχει. Θέλω να πω ότι μην περιμένετε να τελειώσει αυτή η ενέργεια 10 του μήνα, κατάλαβες τι εννοώ. Πάρ' το σαν μια ροή ενέργειας, η οποία θα συμβεί μέσα στο μήνα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο δεκαήμερο που όπως σου είπα ξεκινάμε μαχητικά, δυναμικά, έχουμε όρεξη, έχουμε όραμα. Βλέπω ότι νιώθεις ότι για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα νιώθεις ότι όλος ο κόσμος είναι στα χέρια σου, ότι τα πάντα είναι θέμα επιλογών, ότι αν θελήσεις να τραβήξεις μπροστά θα τα καταφέρεις ξεκάθαρα. Γενικότερα σε βλέπω να έχεις ανοίξει τα μάτια σου, αυτό που σου είπα και πριν, να έχεις απλώσει το χάρτη και αναρωτιέσαι ποια περιοχή θα πας να κατακτήσεις. Για κάποιους μπορεί να μιλάμε και ξεκάθαρα για κάποιο τύπου ταξιδάκι, μετακίνηση ή μετακόμιση, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι απλά οι περισσότεροι θέλετε να μετακινήσετε την ενέργειά σας σε ένα καλύτερο για εσάς επίπεδο που να συνάδει περισσότερο με αυτά που γουστάρετε κιόλας. Βλέπω ότι έχετε πολλά πράγματα να κάνετε με ό,τι και να έχει να κάνει όλη η ιστορία. Δεν θεωρώ ότι έχεις και τόσο πολύ χρόνο να μου αράζεις και να μου κάθεσαι. Είναι οι δικές σου υποχρεώσεις μαζί με τις υποχρεώσεις των άλλων, τις επιθυμίες των άλλων, τα λόγια. Θέλεις να τελειώσουν ορισμένα πράγματα για εσένα με την έννοια ότι θέλεις να τα φέρεις εις πέρας και να ξεμπερδεύεις, αλλά ξέρεις ότι μόλις θα καταφέρεις
Όλα αυτά που θέλεις, θα έχεις χαράξει money money ένα πολύ καλύτερο δρόμο για εσένα. Μου αρέσει γιατί υπάρχει υπέρμετρη αισιοδοξία και παράλληλα έχεις και την αποφασιστικότητα να κάνεις όποιες αλλαγές χρειαστούν. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θέλεις να αφήσεις πίσω σου ή και καταστάσεις που θέλεις να ξεμπερδεύεις με αυτές και είσαι πανέτοιμη, δηλαδή είσαι έτοιμη να γυρίσεις στο μπιφτέκι και έτοιμος φυσικά. Δηλαδή γουστάρεις να γυρίσεις στο μπιφτέκι, έχει έρθει η ώρα σου, έχεις βγάλει από μέσα σου τρελή φρίκη σου λέω και είσαι αποφασισμένη και αποφασισμένος να φτάσεις την κατάσταση στα άκρα στο σύντομο μέλλον. Θα κάνεις ό,τι χρειαστεί. Τι άλλο έχω να πω για εσάς? Σίγουρα σου λέω δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αλλά θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι κυριολεκτικά στα χέρια σου. Νιώθω ότι πολλοί από εσάς έχετε βγάλει από την εξίσωση την έννοια ευαισθησία, γιατί δεν σας βοηθάει αυτή τη στιγμή στη μαχητική σας στάση. Θεωρώ ότι είστε λίγο πιο πολύ αδυσόπιτοι, αυστηροί, κυνικοί και πάει λέγοντας, ακριβώς γιατί υπάρχει μια μαχητικότητα, παιδιά, και δεν γίνεται τώρα να κλαψουρίζουμε πηγαίνοντας στη μάχη σε καμία απολύτως περίπτωση. Έχεις βγει με τη σπαθάρα και είσαι έτοιμη να κόψεις ό,τι χρειάζεται να κόψεις και να φέρεις εις πέρας ό,τι χρειάζεται να φέρεις εις πέρας. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο δεκαήμερο μέσα στον Ιούνιο, η πρόβλεψή σου είναι πάρα πολύ θετική. Βλέπω ότι ήδη έχεις καταφέρει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα και από αυτές τις υποχρεώσεις που υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν, άρα ήδη βλέπω ότι έχεις κερδίσει αρκετές μάχες, εντάξει. Και πιο πρόσφατο παρελθόν, αυτά τα λάθη θα τα κάνω για καιρό. Το πρώτο δεκαήμερο λοιπόν υπάρχουν κάποιες μάχες τις οποίες φέρνεις εις πέρας και αυτό φαίνεται περίτρανα στο παρόν σου που ήδη έχεις νικηφόρα ενέργεια, ήδη υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που έχεις αφήσει πίσω, ήδη κάποιες επιθυμίες επίσης που έχουν εκπληρωθεί για εσένα. Άρα λοιπόν τώρα σε βλέπω να έχεις και λίγο το χρόνο σου να αράξεις το ξωτάκι μου και να πεις μπράβο μου, καλά τα κατάφερα. Δεν σταματάς όμως να σκέφτεσαι ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, ποιες είναι οι επόμενες επενδύσεις που θα κάνεις στην ενέργειά σου για να μπορέσεις να έχεις ένα καλύτερο μέλλον για εσένα. Βλέπω ότι στο δεύτερο δεκαήμερο μέσα μπορείς να περιμένεις και κάποιες προσφορές, όπως επίσης και επικοινωνίες από άτομα, οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν και με επαγγελματικά θέματα για πολλούς, αλλά και με προτάσεις για εξόδους από φίλους, γνωστούς και όχι μόνο. Μπορεί να υπάρχει και ερωτικό ενδιαφέρον από κάποια από τα άτομα που σε προσεγγίζουν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Βέβαια δεν είναι μόνο ο έρωτας που μπορεί να μας δώσει την ευτυχία και την ικανοποίηση που βλέπω εγώ εδώ. Μπορεί να είναι η κολλητή σου, μπορεί να είναι ο αδερφός σου που έρχεται από τα ξένα, μπορεί να είναι ένας φίλος σου που έχεις καιρό να δεις, μπορεί να είναι και ένα ξεκάθαρα ολοκένουργιο άτομο που γνώρισες στην ολοκένουργια δουλειά σου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Πάρα πολλοί όμως νέοι δρόμοι απλώνονται μπροστά σου και ανοίγονται. Βλέπω ότι κλείνεις τα μάτια και οραματίζεσαι επίσης πράγματα που θέλουν να συμβούν για σένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ικανοποίηση, χαρά, άνθρωποι γύρω σου με τους οποίους γουστάρεις να συναναστρέφεσαι και βλέπω ότι ανταλλάζεις όμορφα λόγια και συναισθήματα, όποιο και να είναι αυτό το άτομο. Σε βλέπω μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου να μου αράζεις παραλιούλα στο ηλιοβασίλεμα με κάποιο άλλο άτομο και να το κοιτάτε και να πίνετε το κατητή σας, ακόμα κι αν είναι χυμός βύσσινο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Τι άλλο, νέες κινήσεις μου δείχνει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν μπορεί να κάποιοι από εσάς να ξεκινάτε κάποιο σεμινάριο, να ξεκινάτε τώρα το γυμναστήριο γιατί πριν δεν είχατε το χρόνο, να ξεκινάτε μια καλύτερη διατροφή. Γενικότερα όμως σου λέω, είναι ένας μήνας που σε βρίσκω πάρα πολύ αισιόδοξη και αισιόδοξο, ό,τι και να έχει συμβεί στο παρελθόν σου, με όσα δαιμόνια και να είχες να παλέψεις, είτε μέσα στο κεφάλι σου είτε πρακτικά στη ζωή σου. Βλέπω ότι ο Ιούνιος δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και δίνεις και εσύ πολλές ευκαιρίες στον εαυτό σου για να δημιουργήσεις πραγματάκια και σχέσεις με ανθρώπους γύρω σου. Επική ενέργεια άρα, και για πολλούς στο δεύτερο δεκαήμερο θα υπάρξει στο δεύτερο προς τρίτο δεκαήμερο βασικά, δηλαδή 11 με 30 του μήνα χόντρικα, βλέπω ότι θα υπάρξουν λόγοι να χαρείς πάρα πολύ. Δηλαδή ξεκάθαρα πραγματοποίηση ευχών, πραγματοποίηση και ικανοποίηση επιθυμιών, κάτι τρέχει που θα σε κάνει πολύ χαρούμενο ή χαρούμενη
προς το τέλος, μέσα προς τέλος Ιουνίου. Και εγώ στο εύχομαι να το πάθεις και να το φας μέσα στα μούτρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, βλέπω ότι οπωσδήποτε έχεις ανεβάσει συχνότητα, την έχεις φτάσει σε άλλα επίπεδα, έχεις ήδη βάλει σπόρια και τα καλλιεργείς, ποτίζεις τον κήπο σου, έρχονται οι πεταλούδες και δεν μιλάω μόνο κυριολεκτικά, μιλάω και λίγο μεταφορικά, λίγο αλληγορικά. Βλέπω ότι ήδη σε βλέπεις και σε παρατηρείς που είσαι σε ένα πολύ πολύ καλύτερο στάδιο και μάλιστα βλέπεις ότι εγκυμονείς πολύ όμορφες καταστάσεις για εσένα. Πολύ πιθανό κάποια τοξοτάκια μου να μάθετε για κάποια εγκυμοσύνη μέσα στην οικογένεια ή ακόμα και δικιά σας εγκυμοσύνη αν είστε σε κάποια σχέση αυτή την περίοδο. Αλλά γενικότερα εγκυμονείς κινδύνους, το ξέρω ότι όχι, δεν εγκυμονείς κινδύνους, εγκυμονείς χαρά, εγκυμονείς δημιουργικά πράγματα, σχέδια, ακόμα και επιχειρηματικά σχέδια για κάποιους. Μπορεί να κανονίζεις μέχρι και κάποιο reunion, κάτι τρέχει εδώ και για πολλούς, σου ξαναλέω, έχει να κάνει με παιδάκια, με ολοκλήρωση στην οικογένεια, με γεννήσεις, με ανθρώπους που έρχονται από μακριά, δηλαδή του τύπου ο γιος σου ή η κολλητή σου και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη ατμόσφαιρα, σίγουρα νιώθεις ότι έχεις βάλει μπρος και είσαι ήδη πάνω σε αυτό το δρόμο και ήδη πραγματοποιείς αυτό το ταξίδι με μεγάλη επιτυχία. Βλέπω όμως ότι ακριβώς επειδή έρχεται αυτή η πολύ πολύ θετική αλλαγή, θα πρέπει να κάνεις και κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, θέλω τώρα να μιλήσω με ένα παράδειγμα, το οποίο όμως θέλω να δείτε και πάλι ολιγορικά, παιδιά. Θα μιλήσω πάλι για την εγκυμονούσα ενέργεια, όμως αυτό δες το κι εσύ σαν όλα αυτά που θες να δημιουργήσεις στο μέλλον σου. Βλέπω λοιπόν ότι καθώς εσύ εγκυμονείς το μωρό σου, την κατάσταση, τη δουλειά, ό,τι είναι αυτό που εγκυμονείς, πρέπει να κάνεις λίγη οικονομία. Ίσως να σου χρειαστούν λοιπόν κάποια χρήματα ή κάποια πράγματα και γι' αυτό να πρέπει να προσέχεις λίγο τα οικονομικά σου στο τέλος Ιουνίου. Βλέπω ότι θα είσαι αντιμέτωπος με διάφορες αποφάσεις που αφορούν αυτή την εγκυμοσύνη. Τι έχω πάθει τώρα και δεν μιλάω? Δηλαδή, με λίγα λόγια, για παράδειγμα, αν εσύ είσαι έγκυος στα τέλη Ιουνίου, θα πρέπει να σκεφτείς πού θα μπει η κουνιά του παιδιού. Θα πρέπει να σκεφτείς αν το σπίτι σου σας κάνει. Θα πρέπει να σκεφτείς αν τα οικονομικά σας μπορούν να τα αντέξουν όσο έχουν ή αν θα πρέπει να αρχίσετε να προνοείτε για ορισμένα πράγματα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες, δεν μπορώ να τις πω δυσκολίες ακριβώς, αλλά διχάλες στις οποίες θα πρέπει και εσύ να αποφασίσεις ποια είναι η επόμενη σου κίνηση. Αλλά βλέπω ότι το κάνεις με τέτοια χαρά που δεν μας νοιάζει κιόλας. Δεν σε απασχολεί. Γουστάρεις με αυτά που πας να κάνεις. Μπορεί να θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου δουλίτσα και να καταλαβαίνεις ότι για λίγο καιρό τα οικονομικά σου θα είναι λίγο σφιχτά ή να χρειάζεται να δώσεις κάποια λεφτά μπροστά και γενικότερα να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Τι δουλίτσα θα είναι αυτή, πώς θα τη λένε και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ωραία περίοδος όλος ο Ιούνιος, για να σου πω την αλήθεια για εσένα. Το φως του ήλιου ξεκάθαρα φωτίζει τη ζωή σου και εσύ είσαι σε μια συχνότητα που και το αντιλαμβάνεσαι και το εκμεταλλεύεσαι. Σε είδα σε υψηλή συχνότητα από την αρχή του διαβάσματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σου δώσω και τα εύσημα, συγχαρητήρια και μπράβο σου, γιατί είναι δύσκολο να καταφέρνουμε να έχουμε μια τόσο όμορφη και δημιουργική, εμπνευσμένη, πώς θα σου το πω, συχνότητα για εμάς. Και βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα σε βάζει σε ένα μήκος κύματος, το οποίο είναι πολύ πολύ χαρούμενο για σένα. Σίγουρα έχουμε μπροστά μας ένα φωτεινό μήνα, ένα μήνα που όπως και δίποτε για όλους σας θα συμβεί έστω και ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα, κάτι που θα σου δώσει τεράστια χαρά, εντάξει. Μη μου περιμένεις μόνο τον τάκι να γυρίσει, δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα που μπορεί να σου δώσει χαρά, εντάξει. Υπάρχουν πολλά πολλά άλλα πράγματα, άρχισε να ανοίγεις το κεφάλι σου στα ενδεχόμενα και τις προοπτικές και έτσι ακριβώς θα δημιουργήσεις τις κατάλληλες καταστάσεις γύρω σου. Οκ, σίγουρα στο σύντομο μέλλον κάτι συμβαίνει για εσένα, πάρα πολύ θετικό. Και το ταξίδι συνεχίζεται με έναν πολύ πολύ χαρούμενο τρόπο. Δηλαδή, μαχητικότητα, ξεκούραση και νέες ιδέες
και συνεχίζουμε το ταξίδι με τέτοια ευτυχία και τέτοια ενέργεια που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τις επιλογές και τις θυσίες που μπορεί να χρειαστεί. Φοβερή ενέργεια, άρα το ξωτάκι μου, απλά πρόσεχε μου λίγο, θεωρώ τα οικονομικά σου προς το τέλος του μήνα. Ίσως να υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, οπότε πρόσεχε από τώρα για να έχεις. Κατάλληλα, δες του χρονίου μου τα παιδιά, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Αυτά είχα να σου πω. Πώς φάνηκε το διάβασμά σου, τι σκέφτεσαι να κάνεις, τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου, καλό μου το ξωτάκι, και πώς νιώθεις αυτή την περίοδο, νιώθεις τόσο φωτεινά όσο είδα. Αν σου άρεσε αυτό το διάβασμα, κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share και θα τα πούμε πάρα πολύ σίγουρα, σίγουρα και σίγουρα και σύντομα. Με pick a card, με timeless, με χαμό στο ίσωμα. Φιλιά πολλά, bye!